από το σύνολο των κομμάτων, έτσι δεν είναι? Εξ αρχής αυτή ήταν η προσπάθειά μας. Εμείς είχαμε σαν σκοπό, όταν θα αποφασίσουμε να κτίσουμε το γήπεδο, να έχουμε τη συμπαράσταση όλων των κομμάτων, γενικά της πολιτείας. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, το ξέρετε και όλοι, ήδη σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν πει ναι στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τη χρήση του περιβάλλοντος χώρου και χάρη σε αυτόν τον χώρο να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καινούριο γήπεδο με δικά μας χρήματα, δηλαδή τα χρήματα του μεγαλομετόχου, και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ πλέον να έχει ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Είπατε σχεδόν όλα τα κόμματα. Υπάρχει κάποιο κόμμα που αντιτίθεται σε αυτή την επένδυση? Όχι, κανένα. Κανένα δεν υπάρχει. Απλώς δεν απαντήσανε όλα. Αλλά τα περισσότερα ήδη απαντήσανε. Το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, κύριε Κατσαρή, για να ξέρουμε σε πόσο διάστημα μπορεί ο ΠΑΟΚ να περιμένει να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, να συσταθεί η Επιτροπή Ειδικού Σκοπού, η εταιρεία. Η εταιρεία ειδικού σκοπού. Θα γίνει εταιρεία ειδικού σκοπού. Ναι. Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα, όπως ξέρετε όλοι, το πρώτο και βασικότερο ήταν να αποκτήσουμε τον περιβάλλοντα χώρο. Οτιδήποτε γίνει, πρέπει να έχεις τον περιβάλλοντα χώρο για να μπορέσεις. Από εκεί θα εξαρτηθούν πώς θα γίνει ακριβώς το γήπεδο. Άρα λοιπόν, τώρα, μόλις αποκτήσουμε τη χρήση του περιβάλλοντος χώρου, θα ξεκινήσουν και οι ουσιαστικές πλέον μελέτες για την κατασκευή του γηπέδου. Και θα γίνει φυσικά και γενική συνέλευση για 3-5 των μελών του κόμματος. Όχι, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα, διότι δεν παραχωρούμε αυτή τη στιγμή τίποτε στην ΠΑΕ. Εμείς απλώς δίνουμε το γήπεδο, δηλαδή μάλλον δίνουμε το οικόπεδο, στο οποίο οικόπεδο, το δικό μας, θα κτιστεί γήπεδο, το οποίο θα ανήκει στον ερασιτέχνη, αλλά ο ερασιτέχνης θα παραχωρήσει τη χρήση του γηπέδου αυτού στην ΠΑΕ ή στο μεγαλοεπενδυτή ή στην εταιρεία ειδικού σκοπού, και αυτή για όσα χρόνια συμφωνήσουμε θα είναι δικό της. Όταν όμως λήξει αυτή η περίοδος, το γήπεδο πάλι περιέρχεται στον ερασιτέχνη ΠΑΟ. Όσον αφορά για την υπογειοποίηση της Κλεάνθους, αυτά είναι λεπτομέρειες. Κύριε Γκαγκάτση, ακούστε ότι το πιθανότερο σχέδιο είναι να γκρεμιστεί η Τούμπα και να χτιστεί από την αρχή. Εσείς έχετε τις επαφές. Οι ρυθμίσεις που προωθούνται εγγυώνται ότι δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα πάω, γιατί έχουν δώσει παρελθόν γήπεδο να γκρεμίζονται και να μην ξανασηκώνονται. Κοιτάξτε, με σίγουρα το γήπεδο θα γκρεμιστεί. Διότι δεν είναι θέμα πλέον αυτών των υποχρεώσεων. Είναι θέμα ότι αν δεν γκρεμιστεί θα γίνει ένα γήπεδο πολύ μικρότερο. Ξέρετε ότι όταν γίνεται ανακατασκευή, οι χώροι περιορίζονται. Εδώ θα γκρεμιστεί και θα γίνει από την αρχή. Μέσα σε όλα αυτά που ζητάμε από την πολιτεία είναι και οι γρήγορες αποφάσεις σε οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει. Είτε είναι πρόβλημα του Υπουργείου Πολιτισμού, είτε του Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, γενικά δηλαδή, είτε είναι οι περιβαλλοντολογικές μελέτες. Θέλουμε όλα να προχωράνε γρήγορα και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην σταματάει ένα έργο εξαιτίας κάποιων προβλημάτων μικρών. Γιατί υπάρχουν πολλά αρχαία, γι' αυτό το διευκρινίσατε βέβαια. Ναι, δεν υπάρχουν, ναι, με την έννοια εδώ δεν υπάρχουν αρχαία. Υπάρχουν τάφοι παλιοί. Άρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο, έτσι, μην αρχίζουν και δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε κτλ. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει με δικά του χρήματα να διορίζεται υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού για να προχωράνε γρήγορα οι διαδικασίες και να βάλουμε και όρια ότι μέσα σε ένα μήνα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα και να πάμε στο επόμενο.